Τον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη, πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και από όσο γνωρίζω και υποψήφιο τώρα στην Ανατολική Αττική με το ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε και τις επίσημες αποφάσεις. Αλλά νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Θα εκφέρω μια άποψη. Μη έχουν την κοινοβουλευτική ιδιότητα, αλλά προσπαθώντας να καταλάβω, ίσως λίγο ως πιο εξωτερικός παρατηρητής, όπως και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, πραγματικά ποιον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο καλύτερος απουσιολόγος στη Βουλή. Κανέναν. Γιατί αυτή η συζήτηση είναι κάτι μεταξύ Προέδρου του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ, έφυγε δεν έφυγε, του κύριου Βαρούχα που κάνει τις αναλύσεις για το αν είναι πέναλτι, αν είναι φάουλ, αν είναι γκολ. Αλλά τι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί. Γιατί το θέμα των υποκλοπών και της ανάγκης ρύθμισης του πλαισίου λειτουργίας της ΕΕΠ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο, μείζον, κυρίαρχο ζήτημα που αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Εδώ λοιπόν η κουβέντα πρέπει να αφορά δύο πράγματα. Όχι το αν έφυγε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Βελόπουλος, ο Κατρίνης ή οποιοδήποτε άλλος. Προφορά πρώτον το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή. Είναι και να μάθει ο κόσμος για το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή. Και να μάθει ότι αυτή η τομή που είπε πριν ο κύριος Κερίδης αφορά μια υποβάθμιση περαιτέρω του ρόλου της ΑΔΑΕ. Αφορά την μη ενημέρωση των παρακολουθούμενων για τους λόγους παρακολούθησής τους, έχει να κάνει με την παραπομπή των παρακολουθούμενων για το αν έχουν παρακολουθηθεί στις ελληνικές καλένδες, δηλαδή τρία χρόνια μετά. Και τα αρχεία, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μάθαινε σε τρία χρόνια με άλλη κυβέρνηση, με δύο φορές αλλαγή κυβέρνησης για το αν είχε παρακολουθηθεί και με μια στα όρια της αντισταγματικότητας διεύρυνση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Αυτά έφερε το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Αυτά εμείς επικρίνουμε. Ένα. Και δεύτερον, ζήσαμε να ακούσουμε το αμίμητο. Ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε μέρος της τοξικότητας και της πόλωσης. Το ΠΑΣΟΚ που από την πρώτη στιγμή που ήταν ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολουθούμενος, επέλεξε αντί να φωνάζει, να βρίζει και να απολώνει ένα θεσμικό δρόμο αναζήτησης της αλήθειας για να μάθει και ο ελληνικός λαός την πραγματικότητα. Ανταυτού που φτάσαμε με την αλακάρτ επίκληση του απορρίτου να μην μάθει κανείς απολύτως τίποτα, φτάσαμε με τη μη κλίση στις διαδικασίες, στις αρμόδιες των πολιτικών προϊσταμένων να μην μάθει κανείς απολύτως τίποτα και μια κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή να περάσει ένα πόρισμα το οποίο δεν βγάζει κανένα απολύτως αποτέλεσμα για να ξέρει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Και έχω μια ερώτηση. Σε ποιον? Γίνεται στον κόσμο που μας ακούει κυρίως, αλλά και σε όλους. Γίνεται μια συζήτηση που λέει το εξής. Αυτό συζητάμε τόση ώρα. Το ότι αν προκύψει παρακολούθηση υπουργών ή του αρχηγού ΓΕΘΑ, αν τότε θα παραιτηθεί ο πρωθυπουργός. Εγώ θα πω το εξής. Φυσικά και είναι πάρα πολύ κρίσιμο θέμα το αν η ΕΕΠ παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΘΑ ή αντίστοιχους ή μη αντίστοιχους υπουργούς. Κρίσιμο, αυτονόητο. Αλλά υπάρχει και ένα κρίσιμο θέμα επίσης που έχει προηγηθεί. Παρακολουθείται ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος. Και ρωτάω, προφανώς η επίκληση αφορά λόγους εθνικής ασφάλειας. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Δύο, δεν υπάρχει τρίτη. Δύο περιπτώσεις. Που λένε το εξής. Δεν το ζητήσατε. Είτε υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας ώστε η ΕΕΠ να παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη και πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός αν είμαστε επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια για να μην μας ψηφίσει, να του το πείτε, να μην του το κρύβετε. Ή δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας, άρα υπάρχουν άλλοι λόγοι, άρα υπάρχει καθαρή πολιτική ευθύνη για την παρακολούθηση του κυρίου. Δεν υπάρχει τρίτο, ένα από αυτά τα δύο. Αλλά να μάθουμε ποια τα δύο είναι. Το ζητάτε παρέτηση. Εμείς ζητάμε να βγει η αλήθεια και αν η αλήθεια. Λέω, πάρα σε αυτό. Ζητάμε να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια με την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών και αν δεν προκύψουν λόγοι εθνικής ασφαλείας αλλά προκύψουν λόγοι πολιτικής ευθύνης, τότε φυσικά να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Αυτό που βγήκε, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, όταν έγινε γνωστό το θέμα, είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης
έγινε νόμιμη επισύνδεση. Γιατί? Δεν του ξέρω του λόγου. Είναι επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τη χώρα. Απεδείχθη ότι ο κύριο Ανδρουλάκη δεν είχε καμία εμπλοκή σε αυτήν την ιστορία και σταμάτησε παρακολούθηση. Συγγνώμη, υπήρχαν λόγοι εθνική ασφαλεία. Δεν το ξέρω. Είναι επικίνδυνο για την εθνική. Όχι, δεν το γνωρίζω. Η ΕΕΠ για να τον παρακολουθεί σημαίνει ότι υπάρχουν λόγοι εθνική ασφάλεια. Δεν υπάρχει. Σα λέει ότι δεν προέκυψε στο τέλος. Είναι ποινικό. Αυτό που λένε τουλάχιστον οι κυβερνητικοί. Ή πρέπει να ξέρουν του λόγου εθνική ασφαλεία. Είναι πολιτικοί οι λόγοι. Και η νομοθέτηση αυτή ακριβώς αφορά το πώς θα ολοκληρώσει. Η νομοθέτηση αυτή αφορά. Ακούστε μία ακόμα ερώτηση εσείς για να προχωρήσουμε τη διαδικασία τη συγκάλυψης. Αυτό νομοθετήθηκε. Επειδή φαίνεται ότι είναι κρίσιμο ο ρόλος ΣΑΒΕ. Και τι μπορεί να ζητήσει από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Είναι η αρχή για τη διασφάλιση των απορρίτων επικοινωνιών αυτή. Η ΙΑΔΑΕ και την ΠΕΔΑΕ. Που πήγε χτες ο κύριος Τσίπρας. Κατά την εκτίμησή σας, την πολιτική, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να δώσουν από την αρχή αυτή τα στοιχεία στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης? Ποιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ? Εντάξει, κύριε Αμερό, εγώ δεν είμαι θεσμικά αρμόδιος να κρίνω ή να ερμηνεύω τον νόμο. Δεν είμαι θεσμικά αρμόδιος και δεν έχω και τη νομική γνώση. Εγώ μιλάω μέχρι τώρα αυτό. Πριν τις εκλογές πρέπει να γίνουν όλα που αφορούν το τι πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός για την υπόθεση αυτή. Είναι ένα κρίσιμο θέμα δημοκρατίας. Όχι μόνο αυτό. Και πολλά άλλα που απαξιώνουν τους θεσμούς και τη δημοκρατία μας. Τα είδαμε και πάρα πολύ πρόσφατα. Και δυστυχώς όλα αυτά οδηγούν στον κόσμο να χάνει την εμπιστοσύνη στην πολιτική. Πάμε. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε. Πρώτα απ' όλα να είμαστε όντως προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν στιγμές ένταση. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η πρώτη προτεραιότητα όλων μας είναι να μην έχουμε και νέα δυσάρεστα γεγονότα. Τα θέματα ασφάλειας είναι θέματα που δεν πρέπει να τα υποτιμάμε καθόλου. Ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο και τα θέματα εγκληματικότητας και έχουν οριζόντια υπερκομματικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν πολιτικό πρόσωπο τα θέματα ασφάλειας. Θέλει ο άλλος στη γειτονιά του να νιώθει ότι είναι ασφαλής. Στη λαϊκή γειτονιά, στην αστική γειτονιά, σε οποιαδήποτε γειτονιά να νιώθει ότι είναι ασφαλής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτονόητο ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά αντίστοιχα είναι αυτονόητο και ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν μπορεί να εργαλειοποιούνται πολιτικά. Όταν λέω τέτοιου είδους, εννοώ όπως για παράδειγμα ο πυροβολισμός του 16χρονου. Όμως, δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τεθούν και είναι σημαντικό. Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, η πολιτεία στην πράξη δεν έχει αναγνωρίσει τη δυσκολία αυτή. Όμως, μαζί με όλα αυτά που αφορούν την αναγνώριση και τη στήριξη εμπράκτως του επαγγέλματος, πρέπει να δούμε και κρίσιμα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αστυνομικών. Για το πώς αυτοί που παίρνουν όπλο μπορούν μετά να το διαχειριστούν με τον τρόπο που πρέπει και αν για παράδειγμα βγαίνουν όλοι από σχολές αστυνομίας ή αν υπάρχουν παράπλευροι τρόποι πρόσληψης με ανθρώπους που δεν είναι παρκώς καταρτισμένοι. Ένα. Και δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που τέθηκε προηγουμένως, ότι πρέπει να μπουν και στο δημόσιο διάλογο αλλά και στην πολιτική και πρακτική εφαρμογή θέματα που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση των Ρωμά, με τη μη περαιτέρω γετοποίηση και περιθωριοποίησή τους, με το πόσο αυτοί οι άνθρωποι και τα παιδιά ειδικά θα πάνε στο ελληνικό σχολείο, θα ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, θα αποκτήσουν γνώσεις, θα βρουν επάγγελμα μετά, γιατί μόνο έτσι στην πράξη μπορεί να σπάσει αυτή η περιθωριοποίηση που οδηγεί κάποιες φορές στην παραβατικότητα και δυστυχώς οι συνθήκες έντασης μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στα σημερινά ή στα προχθεσινά περιστατικά. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, συνέπεια και ψυχραιμία από όλους. Η μεγάλη εικόνα, φεύγοντας λίγο για τη σημερινή κουβέντα. Τα θέματα δημοκρατίας είναι το ένα που συζητάμε και ορθώς σήμερα. Τον κόσμο εκεί έξω όμως τον νοιάζουν και θέματα που βγήκαν από το σιρτάρι, που δεν αφορούν για παράδειγμα διαχείριση των κρίσεων τελευταίων ετών. Η δημόσια υγεία υπονομεύεται. Η κοινωνική ασφάλιση υπονομεύεται. Οι εργασιακές σχέσεις γίνονται ευέλικτες σε βάρος της αξιοπρέπειας των εργαζομένων. Υπάρχει ένας απόλυτος κρατικός υπερσυγκεντρωτισμός και υπάρχει δυστυχώς, και αυτό θέλω να σταθώ, μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη που έχει προτεραιότητες και πρόσημο από την κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν, επειδή όπως είδε και η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καλείται να κάνει μια επιλογή για να κλείσουμε και τη σημερινή μας συζήτηση. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης. Πώς διαφοροποιούμαστε από τη Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά και πολιτικά και πώς μπορούμε να το κάνουμε πράξη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν κατάφερε να εκπροσωπήσει το πλαίσιο των προοδευτικών ιδεών, αρχών και αξιών. Αυτή τη δύναμη λοιπόν ζητάμε, την εμπιστοσύνη του ζητάμε, την ψήφο του ζητάμε για να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν. Το πρόγραμμά μας, λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ.